δύσκολο να πιστεύω. Η ΑΕΚ είναι μια κατηγορία πάνω. Πιστεύω λίγο δύσκολο, αλλά που το έξερε. Είναι μια διοργάνωση που έχει πολλές εκπλήξεις. Ωστόσο, μέχρι εδώ που έφτασε ο Πανσεραϊκός είναι. Είναι μεγάλο το θέμα, φυσικά εννοείται. Μακάρι να προκριθεί, ξέρεις, είμαστε, αλλά λίγο δύσκολο. Αλλά που το έξερε. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Νιώθουμε έτσι που η σεραϊκή ομάδα είναι. Εμείς είμαστε και Πανσεραϊκός και ΑΕΚΣΙΔΕΣ. Λοιπόν, όποιος κερδίσει, ο καλύτερος θα κερδίσει. Είναι σημαντικό και για τις δύο ομάδες που φτάσατε. Σίγουρα. Αισιόδοξα για την ΑΕΚ. Ναι, ναι. Για τον Πανσεραϊκό και στον Πανσεραϊκό. Για την ΑΕΚ βλέπω. Νίκη για την ΑΕΚ. Σε ρέω είμαι, αλλά είμαι και ΑΕΚ. Και από τα δύο. Και οι δύο είναι αγαπημένοι σου. Ναι, εννοείται. Πανσεραϊκός. Μέχρι εδώ που έφτασε η ομάδα είναι σημαντικό. Βέβαια. Μακάρι να βλέπουμε τέτοιες επιτυχίες από τέτοιες ομάδες. Να βλέπουμε να ανεβαίνουν και οι αθηναϊκές ομάδες πάνω, να τις βλέπουμε, να τις χαιρόμαστε. Όλα αυτά να προχωράνε, είναι ωραία. ΑΕΚ και μετά Πανσεραϊκός. Πώς τα βλέπετε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Θα δούμε. Ας νικήσει το ποδόσφαιρο. Ναι! Ναι! ΑΕΚ, σ' αγαπάμε! Είμαστε εδώ για σένα! Για την Κυβρανία! Πανσεραϊκός. Στηρίζουμε την πόλη μας, την ομάδα μας. Σημαντικό που έφτασε εδώ η ιστορία. Εννοείται βεβαίως. Μεγάλη επιτυχία. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Θα το πάρουμε, θα κερδίσουμε. Έτσι πιστεύω. Ναι. Πανσεραϊκός εννοείται, σέρις βρισκόμαστε. Αλλά είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, το οποίο υπερτερεί η ΑΕΚ. Οπότε αναμενόμενο να νικήσει η ΑΕΚ. Μπορεί να γίνει ανατροπή, πώς το βλέπετε. Μακάρι, αλλά δύσκολα. Είναι σημαντικό που έφτασε η σεραϊκή ομάδα σε αυτό το επίπεδο. Εννοείται. Είναι ένα πολύ δύσκολο επίπεδο. Ειδικά το κύπελλο Ελλάδος που συμμετέχουν ομάδες από όλες τις κατηγορίες των πρωταθλημάτων. Αλλά ελπίζουμε τον Πανσεραϊκό να το δούμε πάλι εκεί που αξίζει να είναι, στη Super League. Πανσεραϊκός, μακάρι να γίνει κάτι καλό, να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα, ο καλύτερος θα κερδίσει. Πάντως και οι φίλοι εδώ γέμισαν το γήπεδο και δίνουν παλμό. Σίγουρα, πάντα οι σέρες σε τέτοια παιχνίδια είμαστε εδώ. Πόσο σημαντικό είναι η ομάδα η Σεραϊκή που έφτασε σε αυτό το επίπεδο. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό για το σεραϊκό ποδόσφαιρο. Εγώ υποστηρίζω ΑΕΚ. Ήρθαμε εδώ πέρα από τη Δράμα. Για να δούμε την ομάδα μας και πιστεύω πως θα είναι ένα πολύ ωραίο μάτς. Αυτό. Πάντως είναι σημαντικό και οι δύο αυτές ομάδες που φτάσανε σε αυτό. Φυσικά. Επειδή είμαστε και από την Βόρεια Ελλάδα, υποστηρίζουμε φυσικά και τον Πανσεραϊκό. Και είναι πολύ σημαντικό που φτάσανε αυτές οι δύο ομάδες σε αυτή τη φάση. Κι εγώ είμαι, κι εγώ από τη Δράμα έρχομαι. Ήρθα να δω την ομάδα μου πρώτη φορά. Ελπίζω να νικήσουμε. Καλησπέρα και εσάς. Από Δράμα, είναι τα αγόρια μου. Ήρθαμε να δούμε την ομάδα μας. Έχουμε δυστυχώς τη Δράμα και στη Βόρεια Ελλάδα δύσκολα βλέπουμε παιχνίδια με μεγάλες ομάδες. Ελπίζω να ανέβει το ποδόσφαιρο εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες. Ελπίζω να όλα καλά, να νικήσει ο καλύτερος. Να έχουμε τέτοια παιχνίδια. Τέτοια παιχνίδια είναι γιορτή του σεραϊκού ποδοσφαίρου. Και εδώ στον Πανσεραϊκό και φυσικά στον Απόλλωνα Παραλιμνίου. Σήμερα εύχομαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι και πραγματικά να κερδίσει ο καλύτερος. Ταξίζει ο Πανσεραϊκός. Γιορτή σήμερα. Γιορτή για το ποδόσφαιρο, γιορτή για τον Πανσεραϊκό μας. Και τέτοιες στιγμές ευχόμαστε να ζούμε πολλές από τον Σεπτέμβριο, τον επόμενο και μετά, με τον Πανσεραϊκό μας στο Super League. Αυτή τη γιορτή του ποδοσφαίρου σήμερα με μια πολύ μεγάλη ομάδα, με την ΑΕΚ, εδώ σε αυτό το γήπεδο, τον Λάκκο των Λεόντων. Ευχόμαστε να τη ζούμε πολλές φορές την επόμενη χρονιά. Νομίζω το βλέπετε και εσείς σήμερα. Είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Ευχόμαστε το Πανσεραϊκό μας να βγει στην Α' Εθνική, να ζήσουμε τις παλιές στιγμές που ζήσαμε. Διότι όπως καταλαβαίνετε, ο αθλητικός τουρισμός είναι αυτός ο οποίος τονώνει και ενθαρρύνει και προβάλλει την πόλη μας. Είναι σημαντικό που έφτασε η ομάδα των Σερών σε αυτό το επίπεδο, έτσι. Βέβαια, δεν νομίζω να είναι μικρή υπόθεση ότι ο Πανσεραϊκός είναι αυτή τη στιγμή στη φάση αυτή. Βέβαια, έχει να παίξει με μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, η οποία όπως βλέπετε διεκδικεί το πρωτάθλημα. Αλλά πιστεύω η πορεία μας είναι πάρα πολύ καλή, γι' αυτό και το κύπελλο σήμερα έχει αυτόν τον κόσμο. Εύχομαι η σημερινή μέρα να είναι μέρα χαράς και για την ομάδα της ΑΕΚ, αλλά και για την δική μας ομάδα, τον Πανσεραϊκό. Έναν καλό αγώνα εύχομαι.